Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Εθνικού, αλλά και προπονητής και στα τμήματα υποδομής, τα ανδρικά του Εθνικού, τον Δημήτρη Ελευθεριάδη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε που δέχτηκες έτσι να πούμε δύο λόγια. Λοιπόν, φέτος ξεκινήσατε την προετοιμασία. Η Γενική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Εθνικού είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών. Κάνατε και τα φιλικά σας. Αλλά λίγο πριν την πρώτη αγωνιστική, όπως για όλο τον κόσμο, ήρθε και για μας ήταν τα μέτρα, τα αναγκαία, ο εγκλεισμός. Και το μόνο που καταφέραμε μέχρι τώρα είναι να διατηρήσουμε την ανθρώπινη επαφή μεταξύ μας, τα μέλη της ομάδας, να επικοινωνούμε, να συζητάμε για το πότε θα επανέλθουμε, σύμφωνα με τις ειδήσεις που παίρνουμε κι εμείς, και να έχουμε αυτή την ανθρώπινη επαφή, να ξέρουμε ότι ο ένας με τον άλλο ότι είμαστε καλά. Δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων για την Α' Εθνική Γυναικών και έναρξη του πρωταθλήματος 4 Απριλίου. Πιστεύετε ότι μετά την Α' Εθνική Γυναικών θα ακολουθήσει και η Β' και η Γ' Εθνική Γυναικών? Ναι, αυτό που μας έχει γίνει ανεπίσημα γνωστό είναι ότι υπάρχει βούληση να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και της Β' και της Γ' Εθνικής. Μιλάνε, το σχέδιο είναι για Μάιο-Ιούνιο, όπως ανεπίσημα ξαναλέω είπαν από την ΕΠΟ, και πιστεύω ότι αρχές Απρίλη, δηλαδή σε 10-15 μέρες το πολύ, θα μπούμε στο γήπεδο για προπόνηση, ώστε Μάιο-Ιούνιο να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται μια ομάδα για να είναι έτοιμη για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεών της? Αυτό τώρα είναι πολύ σοβαρό. Διότι υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα που τα κορίτσια δεν... Είναι τόσο σοβαρό που πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν μπορώ ούτε εγώ ίδιος να απαντήσω. Θα έπρεπε να είσαι εξειδικευμένος. Δεν είμαι γυμναστής επίσημα, πιστεύω έτσι. Αλλά από την εμπειρία μου γνωρίζω, έτσι κάναμε κάθε χρόνο, τουλάχιστον στη γυναική ομάδα του Εθνικού που είναι τρίτη μας χρονιά. Είχαμε τουλάχιστον 1,5 μήνα προετοιμασία. Και με φυσιολογικές συνθήκες που υπήρχε αγωνιστική ροή τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα που υπάρχουν διακοπές. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή, δεν πρέπει να πιεστούμε. Και όπως είπα και στις παίκτριές μου, το σημαντικό είναι ότι θα ξαναβρεθούμε αυτή τη στιγμή και όχι η απόδοση. Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε χωρίς τραυματισμούς. Και αυτό είναι το πλέον θετικό. Εσείς, εκπροσωπώντας τον Εθνικό, τη Γυναική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Εθνικού, θέλετε να αρχίσουν οι προπονήσεις? Θέλετε να... Με αυτό το πόνο ζω. Φυσικά και θέλω να ξεκινήσουμε. Με ασφάλεια βέβαια πάντα, αλλά βλέποντας γύρω, οπωσδήποτε είναι μια νέα κατάσταση και οι επιστήμονες είναι αυτοί που θα μας πούν τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε μέτρα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την κοινή λογική. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναβγούμε στα γήπεδα με ασφάλεια. Πέρυσι όλες οι ομάδες, όταν μετά το πρώτο κύμα, όταν ξαναμπήκαμε στα γήπεδα, πειθαρχήσαμε χωρίς κρούσματα, άρα έχουμε αποδείξει, αθλητισμός είναι άλλωστε, ότι μπορούμε να πειθαρχήσουμε στα μέτρα και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία πια. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα με την εμπειρία σας που έχετε από το ποδόσφαιρο γυναικών, ήσασταν στην Ολυμπιάδα Ημιτού, τώρα είστε στον Εθνικό, πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών, έχει βελτιωθεί η εικόνα του, έχει ανέβει το επίπεδο? Το επίπεδο σαφώς και έχει ανέβει από τότε που ξεκίνησε και κάνει κάποια σταθερά βήματα προς την πρόοδο του. Αυτό που βάζοντας το χέρι στο Ευαγγέλιο που λένε, μπορώ να σας πω και με όλη μου την καρδιά και με όλη την ψυχή, είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στις μικρές ηλικίες των κοριτσιών. Αυτή είναι η ελπίδα η μεγάλη. Τις βλέπεις και με τα αγόρια που κάποτε λέγαμε είναι δυνατόν ένα αγόρι, ένα κορίτσι να είναι καλύτερο από αγόρι, και όμως είναι καλύτερες και από αγόρια. Αυτή είναι η ελπίδα. Γίνεται καλύτερη δουλειά από ό,τι κάποτε. Υπάρχουν πλέον οι ακαδημίες, υπάρχουν και ακαδημίες κοριτσιών όπως και εμείς έχουμε, όπου τα κορίτσια μαθαίνουν εκεί το ποδόσφαιρο και το τι σημαίνει να ανοίξει σε μια ομάδα ανθρώπων. Και από εκεί θα έρθει η μεγάλη πρόοδος. Χρειάζεται υπομονή, πρέπει να αλλάξουμε πολλά, όλοι μας, αλλά είναι ένας χώρος που αξίζει όλη μας την αγάπη και τη στήριξη. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν? Τα προβλήματα είναι πολλά. Ουσιαστικά
αυτό που συμβαίνει και στην κοινωνία, όπου η θέση της γυναίκας δεν έχει αναγνωριστεί στο σημείο που θα έπρεπε και ακόμα γίνονται βήματα, ό,τι και αν λέμε, ακόμα και αν λέμε ότι ζούμε σύγχρονη εποχή, είμαστε πίσω σε κάποια θέματα. Το ίδιο έχει επίπτωση και στο ποδόσφαιρο των κοριτσιών και των γυναικών. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα η προκατάληψη, ότι ένα αγόρι όταν πει ότι θέλει να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, ακόμα και αν δεν θέλει να το πιέσει ο γονέας να πάει, ενώ για ένα κορίτσι μπορεί να μην το αφήσουν ποτέ και να πάρει και να μπορέσει να πάρει αυτή την απόφαση, αν πια δεν θα μπορεί κανείς να την κρατήσει πίσω. Δηλαδή ξεκινάνε πολλά κορίτσια στα 15-16, ταλέντα, ενώ έρχονται και μου λένε coach, εγώ ήθελα να είμαι από μικρή και δεν με αφήνανε. Η νοοτροπία και η αντίληψή μας να αλλάξει αυτό. Φίλαθλοι έρχονται στα γήπεδα όταν επιτρεπόταν βέβαια η είσοδος των φιλάθλων να παρακολουθήσει τις γυναίκες να... Υπήρξαν παιχνίδια, εξαρτάται βέβαια και από την ομάδα, οπωσδήποτε έτσι είναι και, δηλαδή στη δική μας περίπτωση το όνομα του Εθνικού έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Είχαμε μέχρι και τους οργανωμένους οπαδούς κοντά μας σε παιχνίδια και σε εκτός έδρας και ο κόσμος το μαθαίνει από αυτά που ακούσει ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει και τηλεοπτικό προϊόν για τη μεγάλη κατηγορία. Θα το γνωρίσει ακόμα καλύτερα και θα δει ένα θέαμα που θα το αρέσει. Και ο κόσμος ακολουθεί. Ναι, έχουν υπάρξει παιχνίδια και με την Ολυμπιάδα εκτός έδρας που είχε αρκετό κόσμο σε επίπεδο. Η Α Εθνική Γυναικών, η Β Εθνική Γυναικών και η Γ Εθνική Γυναικών είναι αεραστεχνικές κατηγορίες coach. Αυστηρά. Δυστυχώς. Ήθελα τώρα να ρωτήσω τι εισπράτετε εσείς από τα κορίτσια, από τις παίκτριες. Θέλουν και αυτές να ξεκινήσουν τις προπονήσεις. Τι σας λένε? Ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό που μας έχει κρατήσει τόσο καιρό, είναι αυτή η επικοινωνία με μηνύματα, με τηλεφωνική επικοινωνία, όπου συνέχεια λέμε λίγο ακόμα, δίνουμε ελπίδα ένα στον άλλον ότι να ακούστηκε ότι θα πούμε τον επόμενο μήνα. Θέλουν πάρα πολύ να ξαναπούνε στο γήπεδο, γιατί ακριβώς είναι αυτό που αγαπάνε, δεν πληρώνονται από αυτό. Και στις γυναίκες είναι και λίγο διαφορετικό, γιατί έχουν κάνει ένα προσωπικό αγώνα για να μπουν στο γήπεδο. Δεν είναι όπως με τα αγόρια. Ωραία. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Εθνικού. Υπεύθυνη του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου του Εθνικού είναι η Μαριλίνα Τζελέπη. Ναι. Ποιος άλλος είναι? Μετά είσαι εσύ coach. Ναι. Είναι ο συνεργάτης ο Αλέξανδρος, ο οποίος φέτος ξεκίνησε. Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν πέρυσι και στις Ακαδημίες του Εθνικού με πολύ καλές παραστάσεις, με πολύ αγάπη και τέριαξε και πάρα πολύ και με τα κορίτσια λόγω χαρακτήρα. Ουσιαστικά οι τρεις μας είμαστε, έτσι, ωραία. Σαν επιτελείο. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ? Αυτή τη χρονιά είμαστε γύρω στα 23-24. Οι έμπειρες παίκτριες? Έχουμε έμπειρες παίκτριες. Η αρχηγός της ομάδας είναι η Χαρά Μπερτσιά. Η Χαρά Μπερτσιά, η οποία είναι και διεθνής, είναι γνωστή στο πολύ γνωστό χώρο. Είναι τιμή μας που είναι στον Εθνικό και εμένα τιμή μου δεύτερη φορά που συνεργάζομαι μαζί. Ναι, ήσασταν και μαζί στην Ολυμπιάδα ημιτού. Ξεκινήσαμε μαζί, ναι, ήμασταν μαζί και στην Ολυμπιάδα. Είναι πρώτα απ' όλα ένα εξαιρετικό άτομο. Είναι υπεύθυνη, είναι φυσική αρχηγός της ομάδας και είναι πάρα πολλά αυτά που μας έχει δώσει από τη μέρα που ήρθε. Ωραία. Ο Αλέξανδρος ο Ρέτσος είναι ο συνεργάτης μου, έτσι, γιατί κοιμηνώ το κολλήσαμε. Ωραία. Έχετε και μια έμπειρη παίκτρια κάτω από τα goal post. Ναι, η Νότα. Νότα η Μπαρδάκου. Βεβαίως είναι πρώτα απ' όλα και αυτή είναι ένα εξαιρετικό παιδί, πάνω απ' όλα. Πολύ αγαπητή σε όλη την ομάδα και είναι η ασφάλειά μας πίσω. Δηλαδή δεν έχουμε να φοβόμαστε όταν είναι κάτω από τα δοκάρια. Όπως βέβαια και μικρότερες παίκτες από πίσω και μικρότερη παίκτρια που δεν έχει πολλές συμμετοχές, η οποία είναι επίσης εξαιρετική τερματοφύλακας και ξέραμε ότι θα πάρει φέτος ευκαιρίες. Περιμένουμε να... Ωραία. Στην άμυνα? Στην άμυνα έχουμε την Ειρήνη την Παπαδάκη. Είναι έμπειρη πολλά χρόνια στο χώρο μαζί με την Αθηνά την Κοψίδα. Ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ? Κανελία Αρέστη. Χρόνια και αυτή. Ήταν στον Ιάσονα. Τώρα έρχομαι σε λίγο δύσκολη θέση, φοβάμαι να ξεχάσω κάποιο κορίτσι και το αδικήσω. Είναι και μεταγραφές που κάναμε φέτος, πολύ ποιοτικές. Τώρα είναι σαν να λέω λίγο την δεκάδα και με δυσκολεύει. Τα κορίτσια θα αρχίσουν να έχουν αγωνίες. Πάντως πραγματικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι
ένας από τους λόγους που θέλουμε να ξεκινήσουμε είναι ότι ακριβώς έχουμε εμπιστοσύνη στις παίχτριες που έχουμε. Δηλαδή είναι ποιοτικές έπειρες, περισσότερες. Το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Το μόνο που θέλουμε είναι να προσέξουν την υγεία τους αυτόν τον καιρό και αν ξαναβγούμε στο γήπεδο είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ο στόχος του εθνικού θα είναι η άνοδος στη Β' Εθνική Γυναικών εάν έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ναι, ο στόχος μας και πέρσι το λέγαμε βέβαια, ποδόσφαιρο είναι και πέρσι ήταν ο στόχος μας και με τις συγκυρίες και με ό,τι συναντήσαμε δεν τα καταφέραμε. Θα θέλαμε να ανέβουμε, ναι, στη Β' Εθνική. Πληρωθήκατε στον πέμπτο όμιλο. Ναι. Όπου είστε εσείς και τα Μελίσια από την Αθήνα. Ναι, που είναι μια καλή ομάδα και η coach είναι αρκετά ικανή. Έχει αρκετά καλές παίχτριες. Και οπωσδήποτε δεν θα ήταν εύκολα τα παιχνίδια για κανένα από τους δύο. Αλλά εμάς ο στόχος μας είναι αυτός, άσχετα να καταφέρουμε ή όχι. Η συνεργασία σας και με τη διοίκηση του Εθνικού είναι δίπλα για τη διοίκηση του Εθνικού. Από το ξεκίνημα της προσπάθειας ήταν δίπλα, στήριξε. Ο Εθνικός έχει παράδοση, έχει έτσι κι αλλιώς πολλά αθλήματα, γνωρίζει τη διαδικασία. Ένα ιστορικό σωματείο. Ένα πολύ ιστορικό σωματείο βεβαίως. Το οποίο έχει ιστορία και σε άλλα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου, γνωρίζει τη διαδικασία του να δημιουργούνται τμήματα και γυναικών. Στάθηκαν δίπλα μας. Το όνομα το ίδιο του Εθνικού είναι διαβατήριο. Σε ό,τι ζητήσαμε και μας έλειψε. Σαν τμήμα, να είναι κοντά μας όλοι. Και ο κόσμος του Εθνικού επίσης μας έχει αγαπήσει. Ποιες είναι οι διαφορές coach προπονώντας άντρες και γυναίκες? Όσο περνά ο καιρός, λιγοστεύουν πάντως. Οι γυναίκες αντέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μύθος ότι πας πιο προσεκτικά, ότι δεν μπορούν ας πούμε, να τρέξουν ή το θέμα της δύναμης. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, έτσι και με μελέτες. Από εκεί πέρα η μεγάλη διαφορά είναι, η μόνη, δεν αφορά το ταλέντο, είναι ότι οι άντρες πλέον έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία τη διαδικασία της ένταξης ομάδας και την εκπαίδευσή τους στην τεχνική και σε όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένα παιδί, ενώ ακόμα πολλά κορίτσια δεν ήταν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα τα καινούργια κορίτσια είναι που έρχονται, που έχουν ξεκινήσει έτσι. Οπότε εκεί θέλει μια άλλη προσέγγιση, είναι αλήθεια. Πες μας και για την Ακαδημία που είπατε ότι έχετε μικρά κορίτσια, από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία? Πέρυσι μέχρι να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία είχαμε φτάσει κοντά σε 40 παιδάκια, κορίτσια. Από 6 χρονών μέχρι την ηλικία του, την προεφηβική ας πούμε. Είστε κι εσείς υπεύθυνος σε αυτά τα τμήματα? Πώς αλλιώς θα γινόταν να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, να τα μαζέψουμε. Πήγαμε σε σχολεία, μιλήσαμε εδώ στο Δήμο του Πειραιά, κάναμε έτσι μια μεγάλη προσπάθεια να έρθουν κοντά. Υπήρχαν σχολεία που μας άνοιξαν την πόρτα και σιγά σιγά ακούστηκε και το όνομα και καταφέραμε και μαζέψαμε αρκετά. Βέβαια τώρα με αυτό το πρόβλημα που υπάρχει χάθηκε λίγο η επαφή, αλλά είναι μια εξαιρετική εμπειρία με τα κοριτσάκια, πραγματικά. Τώρα πάμε και στην Ακαδημία, στα τμήματα υποδομής του Εθνικού. Για το ανδρικό τμήμα πάντα μιλάω. Πόσα παιδιά απαριθμεί η Ακαδημία του Εθνικού? Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι να σταματήσουμε πάλι, γνώριζα ότι είμαστε στα 120-100 παιδιά. Τι είναι εκτός από εσάς στο team, ας πούμε, στην Ακαδημία? Είναι ο τεχνικός διευθυντής, πρώτα απ' όλα να πούμε, ο κύριος Αντώνης Τσιμπάκης, αρχιπροπονητής ουσιαστικά και ο πρώτος στη τάξη είναι ο προπονητής ανδρικής, φέτος ο κύριος Σεροπιάν. Υπάρχει σε αυτό έτσι μια καλή πρόθεση από μέρους του και είναι πολύ κοντά στην Ακαδημία, δεν είναι στα λόγια όπως συνήθως γίνεται, θα έχει μπει και στην προπόνηση, παρακολουθεί. Επίσης είναι οι συνάδελφοι, τώρα ξεχνάω τα ονόματα, σε κάποιους. Υπάρχουν ταλέντα και αγόρια και κορίτσια, δηλαδή μπορείτε, ειδικά από τα κορίτσια, μπορείς να διακρίνεις από μια μικρή ηλικία ότι αυτό το κορίτσι μπορεί να έχει το ταλέντο? Ναι, φαίνεται. Βέβαια δεν σημαίνει ότι το ταλέντο θα παίξει τελικά κιόλας. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει παιδιά θαύματα να κάνουν
πράγματα που ο κόσμος χαζεύει στο γήπεδο και οι γονείς, αλλά μετά για κάποιο λόγο να μην εξελίσσεται. Και παιδιά τα οποία δεν έδειχναν κάτι, με την επιμονή τους, την αγάπη τους, αργότερα να βγάζουν αυτό που χρειάζεται για να πάνε στη μεγαλύτερη ομάδα. Πάντως, σε ό,τι αφορά την Ακαδημία των Αγοριών, από τη φετινή χρονιά, παιδιά του 2005 έπαιξαν στην πρώτη ομάδα, στους δύο αγώνες κυπέλλου. Άρα αυτό σημαίνει για να τους εμπιστευτεί ένας προπονητής σαν τον κύριο Σεροπιάν και η πρώτη ομάδα του εθνικού με το όνομα που έχει, ότι κάτι καλό έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, κάτι καλό μπορούμε να περιμένουμε και δείχνει την τάση που υπάρχει στην ομάδα. Coach, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου στην ομάδα του εθνικού? Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, και τι εννοώ. Ήταν παιδικό μου όνειρο να φορέσω μια μέρα το σήμα. Γιατί εδώ αγωνίστηκε ο εξαδελφός μου ο Τάκης Ελευθεριάδης και τον έζησα στην οικογένεια, έζησα το μεγαλείο του εθνικού από πολύ μικρή ηλικία και τα έφερε η ζωή να καταφέρω να το φοράω τρίτη χρονιά. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο του εθνικού για την αγάπη που έχει δείξει στην προσπάθειά μας και στο πρόσωπό μου. Ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, ο Αντώνης ο Γρηγοριάδης, ας πούμε, που με εμπιστεύτηκε όταν την πρώτη φορά που συζητήσαμε για αυτό το εγχείρημα και πήγα και στις ακαδημίες μετά. Οπωσδήποτε τον κύριο Τσιμπάκη, τον κύριο Σεροπιάν που επίσης με έχουν εμπιστευτεί, την πρόεδρο την κυρία Ιωαννίδου που ήταν πέρυσι, το φετινό μας τον πρόεδρο του στρατηγό. Οπωσδήποτε την κυρία Τζελέπη, η οποία κάνει πάρα πολύ δουλειά. Είναι δικό της δημιούργημα όλο αυτό, το στήσιμο, το τρέξιμό της. Και πάνω απ' όλα τα κορίτσια που έχουμε συνεργαστεί και τους συνεργάτες, όλους τους συνεργάτες, όλα τα κορίτσια που έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα, που με έχουν τιμήσει με τη συνεργασία τους. Ωραία, δύο λόγια και για σένα, coach. Πού αλλού έχεις εργαστεί εκτός από τον εθνικό και από τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Ολυμπιάδας Ημιτού? Είχα την τιμή και συνεργάστηκα στον ΑΟ Χαλκίδας, συνεργάτης του κυρίου Λάμπρου, κάναμε και την άνοδο, το ίδιο και στη Θήβα, στη ΠΑΕ Λαμίας, σαν αναλυτής, στην Κύπρο, στην Ερμία Ραδίπου, σαν συνεργάτης και αναλυτής. Ήμουν προπονητής στη Μικτή της Εύβοιας και αυτό που θεωρώ μεγάλη τιμή που με εμπιστεύτηκαν. Ήμουνα στα Χανιά, στην ΠΑΕ, στις Ακαδημίες. Γενικά έχω περάσει και στην Κεσαριανή, την αγαπημένη μου, έτσι. Στο Φωστήρα Κεσαριανή, στο Μικρασιατικό, στο Πανιόνιο. Είσαι πάντως στην ανάδειξη των ταλέντων, έτσι, των αυριανών παικτών που θα παίξουν σε ανώτερες κατηγορίες. Σου αρέσει αυτός ο τομέας, έτσι? Το λατρεύω, να σου πω την αλήθεια. Είναι εξαιρετική διαδικασία. Όποιος έχει ασχοληθεί με τον κήπο, με το να φυτεύει και να βγάζει το προϊόν, ας πούμε, μετά να βγαίνει αυτό το πράγμα, το δώρο της φύσης, καταλαβαίνει πόσο όμορφο είναι να βλέπεις παιδιά τα οποία είσαι κοντά τους από τη μικρή ηλικία και να προσπαθείς για αυτά να αναδείξουν αυτό που έχουν μέσα τους. Η δουλειά του προπονητή τις περισσότερες φορές δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Η δουλειά του είναι να δει αυτό που έρχεται και να το κάνει πραγματικότητα, να γίνει πράξη αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετική δουλειά. Είναι παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο και είχαμε συνεργαστεί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά και η μεγαλύτερη τιμή. Και πάνω από πρωτάθλημα και από οποιαδήποτε κούπα. Ωραία. Όταν επιτραπεί, αν κάποιος γονέας θέλει να φέρει την κόρη του ή το γιο του, ας πούμε, στην Ακαδημία του Εθνικού ή στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Εθνικού, πού μπορεί να απευθυνθεί? Είναι τα γραφεία μας, είναι λίγο πιο κάτω από εδώ τα γραφεία του Εθνικού. Είναι οι σελίδες Ακαδημίες Εθνικού και στο Facebook και η σελίδα που υπάρχει επίσημη του Εθνικού και στην γυναικεία επίσης, από εκεί δίνουν τις πληροφορίες. Ο Εθνικός είναι και ένα σωματείο που είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή να ξέρεις πού θα πας για να πεις την οικογένειά του. Και για τους φιλάθλους, μου είπατε ότι οι φιλάθλοι του Εθνικού είναι δίπλα και στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά την πρώτη χρονιά. Τα παιδιά, οι οργανωμένοι, οι πινέζες, ήταν κοντά μας και στις προπονήσεις. Είχαμε πάει στο σύνδεσμο, μας φιλοξένησαν αρκετές φορές και έδειξαν πάρα πολύ την αγάπη τους και με βοήθεια στην πράξη τα παιδιά αυτά για τη γυναικεία ομάδα. Και δεν το ξεχνάμε.
Οι προπονήσεις της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Εθνικού σε ποιο γήπεδο? Στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ. Και οι εντός έδρας αγώνες? Οι εντός έδρας αγώνες ήταν στο Ρέντι, στο γήπεδο του Ρέντι. Τώρα για αυτή τη χρονιά δεν ξέραμε ακόμα, αλλά ετοιμάστηκε το γήπεδο και λογικά εκεί θα είναι πάλι η έδρα μας. Και αυτό πραγματικά θέλουμε σαν Εθνικός, αυτό που λέμε χρόνια όλη η ομάδα, είναι ένα γήπεδο, έτσι, που το αξίζει η ομάδα αυτή. Για να στεγάσει τα τμήματά της. Λοιπόν, Κώς, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Εθνικού, Δημήτρη Ελευθεριάδη, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Προς όλους και προς τον εαυτό μου, να το, όσοι είμαστε εκεί, γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι που το πονάνε, γιατί είναι ιδιαίτερος χώρος, να έχουμε υγεία, δύναμη και αγάπη μεταξύ μας, γιατί ουσιαστικά στόχος μας δεν είναι τόσο η δική μας ομάδα, αλλά η αναβάθμιση και η πρόοδος όλου του χώρου, που από αυτό θα είμαστε κερδισμένοι όλοι. Και όταν επιτραπεί είσοδος των φιλάθλων και έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος, γιατί κάποιος να έρθει στο γήπεδο σε κάποιον εντός έδρας αγώνα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Εθνικού και να παρακολουθήσει την ομάδα? Γιατί θα δει πάθος, πολλές φορές πρωτόγνωρο, ακόμα και για παιχνίδια ανδρικών ομάδων, θα δει ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, θέαμα πολλές φορές, εντυπωσιακά γκολ επίσης, μια όμορφη ατμόσφαιρα, όμορφες παρουσίες, κορίτσια με νιάτα και υγεία και πολύ αγάπη μεταξύ τους, και είναι ένα θέμα πραγματικά εξαιρετικό. Αν είδανε, όσοι είδαν και το παγκόσμιο κύπελλο το τελευταίο, όσοι είδανε, πραγματικά μιλήσαν με τα καλύτερα λόγια. Ήταν ένα θέαμα υψηλού επίπεδου πλέον. Δεν είπαμε ποια είναι η σκόρερ της ομάδας, ποια είναι αυτή που βάζει τα γκολ. Αυτή τη χρονιά δεν ξέρουμε. Τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο, ήταν η Μαρία Παλαντέσκου, οπωσδήποτε, που βγήκε πρώτη σκόρερ και ήταν πάρα πολύ καλή. Φέτος πήγε στον Πήγασο, στην Ελευσίνα. Αλλά υπήρχαν και άλλα κορίτσια και φέτος έχουμε, έτσι, παίκτες οι οποίες περιμένουμε τον γκολ. Και το τελευταίο πρωτάθλημα που διεξήχθη, δεν τα καταφέρατε, έτσι, είναι να πετύχετε? Μια μεγάλη, πικρή και για μένα και βρώμικη ιστορία το γιατί δεν τα κατάφερε ο Εθνικός. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι και το λέω και στον εαυτό μου και το λέω και σε όλους, ότι πρέπει να ψάξεις μέσα σου όταν δεν πετυχαίνεις και όχι έξω. Και γίνανε πολλά λάθη και μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Από εμάς δηλαδή ξεκίνησε. Αλλά από την άλλη βρεθήκαμε και συγκυρίες πολύ δύσκολες. Τα εκτός έδρας παιχνίδια που δώσαμε δεν ήταν, κατά τη γνώμη τη δική μας, μέσα στους αθλητικούς όρους, ούτε με ίσους όρους. Επίσης η πανδημία έφερε μια αδικία, γιατί δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Έμενε ακόμα μια αγωνιστική στην έδρα μας, όπου δεν μας δόθηκε ευκαιρία να πάρουμε αυτό που αξίζαμε. Και δεν τα καταφέραμε. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίσαμε στο ίδιο υψηλό επίπεδο δουλειάς. Σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, σε όποια κατηγορία και να είμαστε. Ωραία. Coach, όταν έχουμε επανέναρξη, τι να περιμένουμε από τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Εθνικού? Να πραγματοποιήσει το στόχο της ανόδου στη Β' Εθνική Γυναικών? Μακάρι, αλλά για μένα το σπουδαιότερο είναι για όλο τον κόσμο και για μας, σαν ομάδα ανθρώπων και οργανισμό, να ξαναβρεθούμε με υγεία στο γήπεδο και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Αυτό θα είναι νίκη, αυτό θα είναι κούπα καταρχήν. Και αν με το καλό έρθει και αν όντως ήρθε. Ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και εύχομαι την επόμενη φορά η συνέντευξη να είναι στον αγωνιστικό χώρο, στο φυσικό μας χώρο. Ευχαριστώ, το εύχομαι.